Τη νίκη στις ευρωεκλογές έθεσε για μία ακόμη φορά ως στοίχημα ο Στέφανος Κασελάκης, τονίζοντας πως η εκλογική επικράτηση εναντί του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν και είναι ο μόνος στόχος του ως απέτηση της κοινωνίας. Όχι μόνο παραμένει ο στόχος, αλλά είναι και κοινωνική προτεραιότητα, είναι κοινωνική ανάγκη να επιτευχθεί ο στόχος. Κοινωνικές ανάγκες για την κυβέρνηση είναι αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας, η αναβάθμιση της παιδείας και της υγείας και η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, απάντησε το Μαξίμου. Ο κύριος Κασελάκης προβάλλει την ατομική του ματαιοδοξία για επικράτηση έναντι του Πρωθυπουργού ως δήθεν συλλογική επιθυμία. Αλλά η ματαιοδοξία δεν αποτελεί πολιτική πρόταση. Μέτωπο όμως έχει ανοίξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Αφορμή, οι δηλώσεις Κασελάκη για το κεφάλαιο. Η αναφορά του Κασελάκη στο συνέδριο του ΣΕΒ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν θα δαιμονοποιεί το κεφάλαιο, αλλά θα το βλέπει σαν εργαλείο για τη μείωση των ανισοτήτων. Αλήθεια. Έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι. Θα του θύμιζα τις λέξεις του, που τις ξέρει καλύτερα από μένα, του συντρόφου Μάο, που λέει «Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν». Την ίδια ώρα οι απόψεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση του κύκλου νέων επιχειρηματιών για την ταξικότητα στην κοινωνία προκάλεσαν νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τη Νέα Αριστερά. Δεν έχουμε ανάγκη να χωρίζουμε τους Έλληνες ταξικά. Αρκετή διχόνοια έχουμε ζήσει ως έθνος. Πολλά χρόνια. Και είναι και φρέσκα τα αποτυπώματα. Δεν χρειάζεται άλλο. Δεν χρειάζεται. Να μου επιτρέψετε ότι δεν είναι μια τοποθέτηση που χαρακτηρίζει ένα κόμμα ούτε καν του προοδευτικού χώρου. Θα έλεγα ότι είναι μια τοποθέτηση από τα δεξιά του κ. Μητσοτάκη.